Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια σε κόμματα και σε ΜΜΕ, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, βαδίζει πλέον προς το τέλος των εργασιών της. Θα ήθελα αρχικά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, ρωτώντας σας ποιο είναι ακριβώς το ύψος των δανείων που έχουν πάρει τα κόμματα και πώς επιμερίζονται αυτά. Μάλιστα. Πριν να σας απαντήσω στο που είναι θέμα, είναι για τα νούμερα, να σας πω ότι αυτή η επιτροπή έγινε με μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση της Βουλής, κύριε Καλοδούκα, και έγινε προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος και αξιοπιστία τριών βασικών θεσμών πυλώνων της ελληνικής δημοκρατίας, που είναι ο τραπεζικός πυλώνας, που είναι αθρώες αδανειοδοτήσεις χωρίς καμία εγγύηση, είναι ο πυλώνας των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, που από αδέσμευτη δημοσιογραφία και πλουραλιστική πληροφόρηση είχαν καταντήσει να είναι απλώς υποστηρικτικά πυλώνων εξουσίας. Και ο τρίτος τομέας βεβαίως είναι το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα, τα οποία διαπλεκόμενα με τα ΜΜΕ και το τροπικό σύστημα, είχε φτάσει η τιμή και η αξιοπιστία τους και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο μηδέν, στον αδίαν. Η Επιτροπή μας λειτουργεί από τον Μάρτιο, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 2010, φτάσαμε, ξεπεράσαμε τις 8 μήνες λειτουργίας. Αποκαλύφθηκε ότι τα κόμματα δανείστηκαν περίπου 450 εκατομμύρια, από τα οποία τα 401 εκατομμύρια είναι το της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή σήμερα οφείλουν η Νέα Δημοκρατία 210 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ γύρω στα 190 με 195 εκατομμύρια, τα οποία οφείλουν από το καλοκαίρι του 2011. Δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ από το καλοκαίρι του 2011. Α, δεν εξυπηρετούν τα δάνεια τους. Δεν είναι ούτε ενήμερα, ούτε εξυπηρετούμενα, και οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που διεκδικεί την εξουσία της χώρας για να τακτοποιήσει τα της χώρας, ας τακτοποιήσει πρώτα τα του οίκου του και μετά να τακτοποιήσει τα της χώρας. Άρα λοιπόν, 401 εκατομμύρια οφείλονται από τα δύο κόμματα, από δύο πρώην κόμματα εξουσίας, χωρίς να έχουν καταβάλει ευρώ από το φθινόπωρο του 2011. Άρα δεν εξυπηρετούνται. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποια ρύθμιση έστω και να μπορέσουν κάποτε να τα εξυπηρετήσουν? Με τους υπηκέστερους υπολογισμούς που κάναμε στην Εξεταστική και γέλασε και το Πρωταλό Κατσίκη, η ΜΕ Νέα Δημοκρατία, εάν δίνει όλη την κρατική χρηματοδότηση όλων των ετών της επόμενης 20 ετίας, θα θέλει γύρω στα 150 χρόνια να εξυπηρετήσει το δάνειό τους. Το δε ΠΑΣΟΚ, ακούστε τώρα, αν δίνει όλη τα ποσοστά χρηματοδότηση, θα εξοφλήσει 410 χρόνια, παρακαλώ. Θα ξεπεράσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα ξεπεράσει και την διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής. Αυτό είναι το τραγικό, και μας κουνάνε το δάχτυλο και το χέρι σήμερα οι κύριοι των δύο μεγάλων κομμάτων. Από ό,τι βλέπουμε στις εφημερίδες, οι τράπεζες, ειδικότερα η Τράπεζα Πειραιώς, έχει ήδη ασκήσει αγωγή στη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι τράπεζες πλέον, και η Πειραιώς και η Εθνική και η Άτεκα, έχουν καταγγείλει όλες τις δανειακές συμβάσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και ήδη είναι στην διεκδίκηση, τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων. Δεν μπορούν να καταβάλουν, κύριε Καλοδούκα, ούτε ένα ευρώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μαθημένοι να μην πληρώνουν ένα ευρώ. Δεν είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το 7 η οικογένεια Μητσοτάκη για τον κύριο Καθανίων δεν κατέβαλε ούτε ένα ευρώ, και τελευταία πήγε και έκανε μια ρύθμιση που είναι σκανδαλώδης. Τι ρύθμιση έκανε για τη φτιάχνη, γιατί ήταν πρωτοσέλιδο? Για τα 700 χιλιάρικα που οφείλει στον κύριο, ακούστε, η οικογένεια Μητσοτάκη από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη. 700.000 κεφάλαιο και τόκι, και τι έκανε? Ρύθμισε να δίνει 2.000 περίπου ευρώ το μήνα για, δεν ξέρω, νομίζω 23-24 δόσεις, και άφησε την τελευταία δόση όλη τη διάρκεια τη ρύθμιση 640.000 το καταβάλει στο τέλος της ρύθμισης. Αν αυτό δεν είναι σκανδαλώδη, δηλαδή το 95% το καταβάλει δήθεν στην τελευταία ρύθμιση. Προφανώς προσδοκεί να γίνει κυβέρνηση και να τα μπουρδουκλώσει και αυτά όπως έκανε μετά του κομματός του. Νομίζω ότι τον έχει ξεπεράσει ήδη ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος ζητάει κούρεμα. Ζητάει κούρεμα του χρέους, γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι ένας λαγός ο κ. Γεωργιάδης. Ένας κομματικός και παραταξιακός λαγός του κ. Μητσοτάκη. Μιλάει πρώτος για κούρημα, διότι είναι αυτός ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει οτιδήποτε, κάθε υπερβολή, σου λέει: Α, πετάξει και ένα τέτοιο και άστο να καλλιεργείται. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει κούρημα ή μείωση του χρέους, κύριε Καλοδούκα. Διότι δεν έχει καμία διάθεση να πληρώσει. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, σας κατηγορεί, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ότι κι εσείς έχετε δάνεια στις τράπεζες, ότι η Αυγή, υπάρχει πρόβλημα με την Αυγή για κάποιες διαφημίσεις που πήρε, και ότι ο ραδιοσταθμός Κόκκινο χρωστάει ακόμα και στο ΙΚΑ. Και ότι, επί τη ευκαιρία, μια και τα λέμε όλα, το κτίριο της Κουμουνδούρου δεν είχε πληρώσει έμφυα τα τελευταία χρόνια. Τι απαντάτε σε αυτά τα πράγματα της αντιπολίτευσης? Μα είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Ήταν και ένα βασικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Επιτροπή μας, η Εξεταστική Επιτροπή, γιατί οι τελευταίες επισυνεδριάσεις ήταν το βασικό επιχείρημα και το μοναδικό επιχείρημα όλων των άλλων αντιπολιτούμενων παρατάξεων. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, είναι ο βασικός μέτοχος της Αυγής, ποσοστό 40%. Έχει το δικαίωμα λοιπόν ως κόμμα να εγγυηθεί για τα δάνεια και της Αυγής και του Κόκκινου. Όλα τα δάνεια είναι ενήμερα, το δηλώνω δημόσια, είναι εξυπηρετούμενα. Το κτίριο της Κουμουνδούρου, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε από τη συγχώνευση
εξόνευση, αν θέλετε, ή τη μορφοποίηση πολλαπλών μορφωμάτων και κινήσεων της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκτήσει πλέον την κυριότητα της Κουμουρδούρου. Έχει στείλει επιστολή πριν από αρκετά χρόνια, το είπε ο κύριος Τσίπρας στο Κοινοβούλιο. Έχει δηλώσει και έχει στείλει επιστολή προς την Εθνική Τράπεζα, γιατί μόνο από την Εθνική έχουμε δανειστεί, και είπε ότι είναι το κτίριο στη διάθεση της δανειοδότηρας τράπεζας, αν νομίζει να κάνει οτιδήποτε θέλει εμπράγματι ασφάλεια στο κτίριο για να διασφαλίσει περαιτέρω. Όμως πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός τι, ότι το δάνειο, τα μόνα κόμματα τα οποία έχουν ενήμερα και εξυπηρετούν δάνεια είναι δύο. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Καλοδούκα. Όλα τα άλλα είναι χρεωμένα με τον πολεμό. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα πληρώνει κανονικά. Είναι τα μόνα κόμματα. Όλα τα άλλα τα κόμματα είναι στο κόκκινο, έχουν δάνεια μη ενήμερα και μη εξυπηρετούμενα. Και να μην κουνάνε το δάχτυλο, γιατί αυτό δεν είναι το άλλο παρή. Θέλουν να αποφύγουν το αίσθημα αυτό ενοχοποίηση που νιώθουν, γιατί δεν έχουν καμία απάντηση στον Νικολό. Τι θα κάνουν με τα 400 εκατομμύρια που οφείλουν. Ας έρθουμε τώρα στα δάνεια που αφορούν τα ΜΜΕ. Πώς προέκυψαν αυτά τα δάνεια και πόσα είναι και πόσα εξυπηρετούνται. Ό,τι κάναμε δηλαδή και με τα κόμματα. Λοιπόν, η δανειοδότηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα ήταν ένα, θα πω, ένα μεγάλο σκάνδαλο ως απόλυξη το τριγώνο της διαπλοκής που έλεγε ο Πρωθυπουργός στην Βουλή. Δηλαδή το τριγώνο διαπλοκής μεταξύ τραπεζικού συστήματος, πολιτικού συστήματος και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Οι τράπεζες έδωναν αθρώα δάνεια στα ΜΜΕ κατόπιν πίεσης του πολιτικού συστήματος. Τα ΜΜΕ από αίσθημα ευγνωμοσύνης από την αθρώα δανειοδότηση χωρίς καμία διασφάλιση και εγγύηση υποστήριζαν πλέον και πρόβαλαν το έργο των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η λεγόμενη διαπλοκή. Οφείλουν σήμερα 1,3 δις. Και μάλιστα μετά την κρίση 7 και 8, την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κύριε Καλοδούκα, και ενώ όλος ο κόσμος, η Ευρώπη και η Αμερική άρχισαν να περιορίζουν την πιστοδοτική τους πολιτική, στην Ελλάδα έγινε ακριβώς αντίθετο. Έγινε δύο φορές πιο... η πιστοτική πολιτική πιο άνετη και πιο ελεύθερη. Λέει την ώρα που όλος ο κόσμος και όλη η Ευρώπη μαζεύαν τις πιστοδοτήσεις, εδώ στην Ελλάδα συνέχισε να δανειώζει το αθρώο και χωρίς καμία εγγύηση. Φανταστείτε δε ότι μέσα στην εξεταστική όλοι οι μηντιάρχες αναγκάστηκαν να παραιτηθούν όπερα δάνεια χωρίς καμία εγγύηση. Θυμάται ο ελληνικός λαός την απίστευτη, την απίθανη δήλωση του κ. Ψυχάρη ότι έπαιρνε δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων βάζοντας εγγύηση αέρα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει την ποιότητα, το είδος και το ύφος της εξουσίας που ασκήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες της χώρας μας. Και την ώρα που ο μικρός επαγγελματίας και ο μισαίος, ο οποίος είχε και απασχολεί ένα Α ή Β προσωπικό, δεν μπορούσε να εξοικονομήσει δάνειο ούτε ένα ευρώ. Ή αν το εξοικονομούσε, έπρεπε να υποθηκεύσει ό,τι σπίτι το δικό του και να γίνει την περιουσία των παιδιών του, τη γυναίκα του, των πεθερικών του και δεν ξέρω ποιον άλλο. Είναι ένα ειδικό θέμα, ξέρετε, με το ΜΕΓΑ, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά ήταν να τον κλείσει και το κατάφερε. Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό? Ήρθε ο ίδιος ο κ. Μπόμπολος εδώ και ο κ. Βαρδινογιάννης. Ακόμα και ο κύριος Ψυχάρης και δήλωσαν ότι καμία σχέση δεν έχει με την στάση της κυβέρνησης απέναντι στο ΜΕΓΑ. Το ΜΕΓΑ καταργεί, έχει χρόνια που μειώνει μισθούς, κάνει απολύσεις και η αιτία για την οποία το ΜΕΓΑ τελικά έφτασε σε αυτή την κατάσταση είναι ότι οι μέτοχοι, Ψυχάρης, Μπόμπολος και Βαρδινογιάννης, αποφάσισαν να μην πάνε μαζί στο μέλλον. Δηλαδή δεν έκαναν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν επένδυαν για να καταστεί βιώσιμο το κανάλι. Ήταν απόφαση των μετόχων του, των βασικών μετόχων του, αποκλειστικά. Και σήμερα, που το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε έτσι σημαντικό τον νόμο. Και τι είναι ευδοκιμή το κανάλι του ΜΕΓΑ. Και συνεχίζει να είναι χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τα οικονομικά παιχνίδια των βασικών του μετόχων, κύριε Καλοδούκη. Αυτή είναι η αιτία και μόνο αυτή, καμία άλλη. Να έχει καμία σχέση κυβέρνηση. Μα τι σχέση να έχει? Καμία σχέση να έχει κυβέρνηση. Καμία απολύτως. Το παραδέχεται και είναι καταχωρημένο στα πρακτικά και ο κ. Βαρδινογιάννης και ο κ. Μπόμπολος. Για τα ΜΜΕ, εκείνο που θέλω να σε πω ότι καταρχήν η πολιτική των ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια, το ξέρει και ο τελευταίος πολίτης, μην πω ότι έγινε στο δημοψήφισμα, μην πω ότι έγινε στις ευρωεκλογές, μην πω ότι έγινε στις τελευταίες εκλογές, μόνο τον συνταγματικό του ρόλο δεν επιτελούσαν. Δηλαδή αυτό το άρθρο 15, παράγραφο 2 που λέει πρέπει να έχουν να προβάλλουν αντικειμενικά, αυτό που λέμε αντικειμενική πληροφόρηση και πλουραλιστική ενημέρωση. Μόνο τέτοια δεν ήταν. Μάλιστα ο κ. Αλαφούζος εμψυχρό. Χωρίς κανένα ενδιασμό είπε ότι τα κανάλια ήταν ουσιαστικά γραφεία τύπου των οικονομικών τους επιχειρήσεων. Και αυτό τα λέει όλα. Έχει πει ο κύριος Αλαφούζος αυτό το πράγμα. Αυτό το είπε για όλα τα κανάλια, εξαίρεση τον εαυτό του βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια ψυχρό αποτύπωση της πραγματικότητας σε την οποία βρίσκονται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στη χώρα μας. Και είναι κρίμα και γι' αυτό προκαλεί θλίψη και στον ελληνικό λαό και στην κοινωνία. Η Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια και για τα στα κόμματα και τα ΜΜΕ έχει φτάσει στο σημείο σύνταξης του πορίσματος. Ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, η εμπειρία μέχρι τώρα των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής είναι μάλλον απογοητευτική. Δηλαδή, πορίσματα βγαίνουν που δεν τα παίρνει κανείς υπόψη του και άλλωστε και το κάθε κόμμα απειλεί και σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση να βγάλει το δικό του πόρισμα και να αγνοήσει τα πορίσματα το γενικό. Επίσης, θα σας θυμίσω ότι ο νυν διοικητής
της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας, έχει πει ότι όχι, γέγονε, δηλαδή ότι έγινε, έγινε, τέλος. Επομένως, τι μας εγγυάται ότι το έργο αυτής της Επιτροπής δεν θα καταλήξει όπως όλες τις προηγούμενες? Λοιπόν, πιστεύω θα είναι το έργο μιας Επιτροπής που θα έχει αποτελεσματικότητα σημαντικότητα σε πολλά επίπεδα, κύριε Καλοδούκα. Πρέπει να σας πω, θα το δει και ο κύριος Τουρνάρας, θα το βιώσει και ο ίδιος βέβαια, διότι και τα πρακτικά, οι καταθέσεις δικές του δεν είναι στο απερόπλητο, ήδη ερευνώνται και θα αποσταλούν εκεί που πρέπει να αποσταλούν. Εμείς δεν θα ευχαριστούμε σε κανέναν. Ό,τι κατατέθηκε και είναι εγγραμμένο στα πρακτικά της Επιτροπής θα αξιοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα. Και σε πολιτικό επίπεδο, ακόμα αν χρειαστεί και σε δικαστικό επίπεδο. Να είμαστε καθαροί. Όμως εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στα προηγούμενα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή, τι κατάφεραν? Να έρθουν και να αθωώσουν μέσα σε μια νύχτα μια τροπολογία τις ευθύνες των τραπεζικών στελεχών και των κομμάτων για την αθώα δανειοδότηση. Αυτό να το επισημάνουμε για αυτούς που μας βλέπουν. Ναι, πρέπει να καταλάβουν. Είναι πολύ λοιπόν, σημαντικό. Σημαντικότατο. Είναι το άρθρο. Το 13 λέτε. Το 13, αυτό το άρθρο 78 του νόμου 41-46, αν θυμάμαι καλά, των τριών επαρχιακών βουλευτών που σε μια νύχτα έρθαν και έκαναν μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τι δηλαδή? Ότι τα υπεύθυνοι των κομμάτων και των τραπεζών για τα δάνεια που έδωσαν, με όποιο τρόπο τα έδωσαν, ξέρουμε με ποιο τρόπο, αθώνονται. Λοιπόν, αυτό ισχύει όμως. Έτσι λοιπόν και με βάση αυτή τη διάταξη αυτή, πήγε το υπόθεση στο αρχείο. Αυτό. Και έτσι δεν ελέγχθηκαν ποινικά ποτέ. Ισχύει ακόμα όμως. Ισχύει δυστυχώς ακόμα. Αλλά... Άρα πώς θα ξεπεραστεί αυτό? Ισχύει, αλλά ισχύει για εκείνη την περίοδο πριν από τον νόμο. Όχι μετά. Μετά έχουμε άλλες πράξεις με άλλα πραγματικά περιστατικά. Εμείς όλα τα. Δύο πράγματα θα κάνουμε εμείς, κύριε Καλοδούκα. Πρώτον, δεν θα δώσουμε οποιοδήποτε ευθύνη τραπεζικών στελεχών. Δεν θα δώσουμε κανέναν υπεύθυνο, κανενός κόμματος που είτε σε πολιτικό είτε σε δικαστικό επίπεδο έχει παρανομήσει. Και τρίτον, θα προσπαθήσουμε με το αποτέλεσμα της εξεταστικής να αναορθώσουμε, να αποκαταστήσουμε έστω στοιχειοδός την τιμή και την υπόλοιψη του συνολικού πολιτικού συστήματος και του τραπεζικού συστήματος που βρίσκεται στον ΑΔΥΡ. Και επειδή είναι καταγεγραμμένο στη συλλογική συνείδηση και στη μνήμη της ελληνικής κοινωνίας ότι αυτό είναι απαξιωτικό, καταφρονημένο, διαφθαρμένο και άρρωστο, είμαστε υποχρεωμένοι ως μια κυβέρνηση αριστεράς. Θα υπάρξουν επιμερισμοί ευθυνών και ποινικές, δηλαδή εδώ είναι τρομακτικά τα ποσά δεν που έχουν. Δεν θα αποκρύψουμε απολύτως τίποτα. Πρέπει να σας πω ότι τα πρακτικά της Επιτροπής μας μετά την σύνταξή τους καθημερινά διοχετεύονται προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για αξιοποίηση. Δεν θα αποκριβεί τίποτα και το δηλώνουμε δημοσίως και κατηγορηματικά. Ξέρετε, έχει γίνει πολύ λόγο στον τύπο σε σχέση με το πόρισμα Καλούδη. Τι ακριβώς συνέβη, τι ήταν αυτό το πόρισμα και τι ακριβώς το κάνει, αν έγινε κάτι στην Επιτροπή γι' αυτό. Τι ακριβώς το έκανε το πολιτικό σύστημα, θα μου πείτε. Ναι. Έτσι. Ακούστε, κύριε Καλούδουκα. Ο κύριος Καλούδης είναι εισαγγελικός λειτουργός και είναι βοηθός του οικονομικού εισαγγελέα του κ. Θανασίου. Πήρε εντολή λοιπόν να κάνει μια προανακριτική έρευνα και εξέταση τι γίνεται με τα δάνεια στα κόμματα και το ΜΜΕ. Πήρε τα έγγραφα. Έκανε την έρευνά του και κατέληξε να προτείνει. Αυτό πότε? Αυτό που λέμε πόρισμα. Αυτό το 2013 νομίζω. Τελείωσε. Και όταν έβγαλε αυτή την έκθεση, έκανε την έκθεσή του, πρότεινε στον Οικονομικό Εισαγγελέα να ασκηθούν ποινικές διώξεις για απάτη και απιστία εναντίον περίπου 45 τραπεζικών στελεχών και των υπευθύνων των κομμάτων. Είχε προτείνει την παραγωγή των υπηρεσιών των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Νομίζω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ είχε ήταν απαλλακτική η πρόθεσή του. Αμέσως με το πόρισμα, με τη σύνταξη αυτή της έκθεσης του κύριου Καλούδη, αυτή είναι η ορθή, ο νομικός όρος είναι έκθεση. Η έκθεση προανακριτικής έρευνας. Του κύριου Καλούδη, αμέσως προσέτεξε το πολιτικό σύστημα αυτό που σας είπα πριν με την τροπολογία της νύχτας για να απαλλάξει από τις ποινικές ευθύνες τα τραπεζικά στελέχη και των οικονομικών υπευθύνων των κομμάτων Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτή η τροπολογία αποτελεί πραγματικά ντροπή του πολιτικού συστήματος και νομίζω ότι. Έθαψε το πόρισμα. Ναι, έθαψε το πόρισμα, αλλά θάφτηκε και το πολιτικό σύστημα κάτω από την ίδια την τροπολογία που έχει κάνει. Ήταν μια μαχαιριά στο πολιτικό σύστημα, στην τιμή και στην αξιοπιστία. Διαβάζω, ας πούμε, ότι και υπάρχει ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που γίνονται κατασχέσεις περιουσιών, που άνθρωποι που έχουν πρώτη κατοικία κινδυνεύουν με πληστηριασμούς. Δεν είναι δυνατόν τα κόμματα να ζητάνε κούρεμα εκ 400 εκατομμυρίων. Ασφαλώς. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι υπερβολικό. Λέει. Δεν είναι υπερβολικό. Και μάλιστα θα έλεγα ότι υπάρχει και το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Δηλαδή πληρώνει ο ελληνικός λαός λεφτά που προστάνε τα κόμματα. Όλα αυτά τα δάνεια των κομμάτων των εκατοντάδων εκατομμυρίων και πάνω από δις των ΜΜΕ, δυστυχώς εν πωλής, το τραπεζικό σύστημα το αποκαθιστά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην οποία συμμετέχει ο ελληνικός λαός με το εξωτερικό του. Είναι πρόκληση, είναι κοινωνική αδικία κατάφορη την ώρα που πράγματι λέτε ότι ο τελευταίος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης δανειούλη μπορεί να χάσει το σπίτι του, οι μηδιάρχες
αυτή η ολιγαρχία του πλούτου και η πολιτική ηλίτ να είναι στο απερόβλητο. Δεν θα είναι στο απερόβλητο, κύριε Καλουδούκα, το δεσμευόμαστε δημοσίως. Εμείς, ό,τι λέει ο νόμος, θα το εφαρμόσουμε μέχρι τέλος. Και αυτή την επιτροπή την πάμε μέχρι τέλος και από άψη συνεπειών. Είμαστε διατηρημένοι να μην αποκρύψουμε απολύτως τίποτα. Ακόμα και αν έχουμε ακόμα και οι ευθύνες δικές μας. Να μπροστά στον Νικολό να πούμε τα πάντα. Και έχουμε αποφασίσει με απόλυτη. Απόλυτη ειλικρίνεια να πούμε στον Νικό τι χρειάζεται για να αποκαταστήσουμε τη χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλουμ, του πολιτικού συστήματος δηλαδή. Και με το ζήτημα το ότι τα άλλα κόμματα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, θα βάλουν τα δικά τους περίσματα και ουσιαστικά θα αγνοήσουν την Επιτροπή, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, χθες στην Επιτροπή, η προτελευταία συνεδρίαση, αυτή δεν είναι πλέον εξετάσεις μαρτύρων, κλείνουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση του αποτυχού υλικού. Χθες δύο κόμματα, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, δήλωσαν ευθαρσώς και στην Επιτροπή ότι θα φτιάξουν δικά τους πορίσματα. Τώρα τι λέμε? Λέμε τουλάχιστον όλα τα κόμματα να φτιάξουμε σε ενιαίο κείμενο το πόρισμα με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα, το αποδεικτικό υλικό δηλαδή, και οι μειοψηφικές απόψεις να κατοχωρηθούν στο ίδιο το κείμενο. Και η πλειοψηφία, αν έχετε, εκεί που μπορούμε να συμφωνήσουμε, όλοι θα συμφωνήσουμε, εκεί που θα διαφωνήσουμε, ο καθένας θα καταχωρεί τη διαφωνία του. Σημασία έχει να πάει ένα ενιαίο κείμενο, για πρώτη φορά ένα ενιαίο πόρισμα στη Βουλή, ώστε αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες θα αποδοθούν και θα αποδοθούν στο Κοινοβούλιο, ποινικές διευθύνες να πάρουν στο δικαστικό σύστημα και επίσης να αποδοθούν, κύριε Καλουδούκα. Εδώ πρέπει να είναι η τελευταία φορά της υποκρισίας του πολιτικού συστήματος. Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και δίκαιοι.